Τέλος πάντων. Γιαννιώτη και Ζυμαρόπιτα σήμερα. Ακριβώς, Ελένη μου, καλά τα λες. Η μπατζίνα, ως πιο ευρύτερα γνωστό αυτό το συγκεκριμένο φαγητάκι, συγκεκριμένη πίτα, είναι μία από τις αγαπημένες μου πιτούλες και τέτοια και είναι πανεύκολη. Η μπατζίνα στην ουσία φτιάχνεται μόνο με κολοκυθάκι, όπως βλέπεις εδώ τριμμένο. Μόνο. Μόνο, ναι, και μετά με φετούλα, γιαουρτάκι, αλευράκι και τα υπόλοιπα βασιλικά. Αλλά τι, εγώ έφτιαξα και μία δεύτερη, γιατί θέλω να σου δείξω ότι είναι λίγο βολικό φαγητό, είναι comfort food. Δηλαδή, τι έχεις μέσα στο ψυγείο σου από λαχανικά, έχεις καμιά πιπερίτσα περισσευμένη, κάνα φρέσκο κρεμμυδάκι, κάνα μελιτζανούλα, κάνα πιπερίτσα. Κάνε τη δικιά σου πίτα. Άμα να γεια σου ακριβώς. Άρα λοιπόν, εγώ πήρα ό,τι είχα μέσα στο ψυγείο μου, είχα μελιτζανούλες, είχα πιπερίτσες, τη σότα, λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι, λίγο ανιθάκι. Και τις πέταξα μέσα στο μείγμα, να πούμε, και έγινε πολύ ωραία. Χαμός. Οπότε είναι μια πίτα. Εγώ σας δίνω τη βασική, την αυθεντική συνταγή τη Ζυμαρόπιτα. Εδώ πέρα ένα γιαουρτάκι με κίμινο, λεμονάκι που πάει πάρα πολύ. Και εσείς μετά από εκεί και πέρα μπορείτε να παίξετε την παλίτσα. Τι έχει αυτή και τι έχει αυτή. Ναι, τα ίδια έχουν και οι δύο. Η βάση είναι ίδια. Ναι. Αυτή έχει κολοκύθι. Μόνο. Μόνο. Χωρίς αρωματικά. Έχει ένα δυόσμο, κάτι λίγο. Έχει. Γιατί το κολοκύθι δεν έχει γεύση. Ναι, είναι απλά έχει γλυκό. Δυοσμάκο, έχει το θυμαράκι, τα έχει όλα. Ωραία. Και αυτό εδώ πέρα έχει μελιτζάνα, έχει πιπεριές, έχει άνηθο, έχει φρέσκο κρεμμυδάκι. Ό,τι σου λέω είχα μέσα στο. Θα μυρίσω και τα δύο και θα αποφασίσει η μύτη μου. Για δε. Ωραία, κλασική. Ωραία. Ωραία. Αυτή είναι πιο γουστόζικη. Αυτή είναι πιο παιχνιδιάρα. Ναι, ναι, ναι. Δοκίμαση είναι πολύ ωραία και αφράτη. Βλέπεις. Και ελαφριά. Γιατί καλοκαιράκι θα στέλνω φιτ. Καλοκαιράκι. Βραδινό μπανάκι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε πώς παίζεται. Έχει ένα βασικό μυστικό που θα το κρατήσουμε έτσι για τη συνέχεια για να έχει σασπένς το θέμα. Λοιπόν, σε ένα μπολ όπως βλέπετε μεγάλο έχω πάρει εδώ γιαουρτάκι στραγγιστό και θα το αδειάσω μέσα. Άμα θέλετε να βάλετε και με λιγότερα λιπαρά, μπορείτε να βάλετε. Έτσι. Αυτά τα 2% μια χαρά παίζουν μπαλίτσα. Θα βάλω μέσα ένα αυγουλάκι ολόκληρο. Θεσπέσια. Αλατάκι. Μην βάλετε πάρα πολύ αλάτι γιατί έχει φετούλα μέσα η συνταγή. Οπότε προσέξτε το λίγο. Πιπεράκι. Βάλτε λίγο πιπεράκι του πάει. Ωραίο είναι αυτό. Πολύ ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Είναι ωραία πιτούλα. Είναι παραδοσιακή εκεί πάνω στα Γιάννενα. Τι ωραία που είναι. Γενικά τα Γιάννενα έχουν ωραίο φαγητό. Και από πίτες χαμός. Και από πίτες χαμός, ακριβώς. Γιάννενα. Λοιπόν, Γιάννη και κρέατα έχουν ωραία. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Κοιτάξτε, εδώ πέρα έχει γίνει ένα ωραίο μείγμα. Και τι έχω πάρει, λοιπόν, σας έχω δώσει συνταγή 2 με 3 μέτρια, πώς το λένε, κολοκυθάκια. Και τα έχω τρίψει στον τρίφτη μου το χοντρό, από τη χοντρή πλευρά μάλλον. Και τα ρίχνω μέσα και αυτά, 2-3 κολοκυθάκια. Αν θέλετε να βάλετε παραπάνω, μπορείτε να βάλετε, κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε εδώ τι ωραία. Και ανακατεύουμε έτσι ώστε το γιαουρτάκι να πάει παντού στο κολοκυθάκι. Δεν είναι και αρωματικά, ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. Και ελαφριά. Λοιπόν, εδώ είσαι. Παίζεις την παλίτσα σου, ανακατεύεις. Θεσπέσια. Θέλει να γίνει φίρμα η μύγα. Λοιπόν, θυμαράκι ψιλοκομμένο φρέσκο. Βάλτε, παιδιά, πάει πάρα πολύ. Και δυοσμάκο. Και αυτό να ψιλοκομμένο, ωραίο, ναι. Εδώ είσαι. Ανακατεύουμε. Θέλουμε να δώσουμε μυρωδιά. Άμα θέλετε να βάλετε κανένα νυθάκι, κανένα μαϊντανάκο, παίξτε την παλίτσα σας. Είναι σας λέω comfort. Ό,τι θέλει, αν έχετε πολλά πραγματάκια. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να βάλω τη φετούλα που την έχω θρηματίσει, Ελένη μου, τη φετούλα. Αν δεν σας αρέσει τώρα η φέτα, μπορείτε να βάλετε γραβιέρα. Μπορείτε να βάλετε κάτι, ένα ανθότυρο μπορείτε να βάλετε. Ναι. Ωραία, για να την κάνετε ακόμα πιο απαλή. Απλά αν βάλετε ανθότυρο, βάλτε μου περισσότερα μυρωδικά. Εντάξει, γιατί επειδή είναι απαλό τυρί, θέλει λίγο το ταλαβέρι του. Και ξανασυνεχίζω να ανακατεύω. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο. Θέλω, παιδιά, το μείγμα να μοιάζει σαν κουρκούτι. Θα σας δείξω ακριβώς τι εννοώ. Συνεχίζω. Βάζω αλευράκι μέσα, εδώ πέρα. Όλα σε ένα μπολ. Πολύ ωραία. Εύκολο. Πολύ. Ανακατεύουμε. Εδώ είσαι. Βλέπετε. Και θα ρίξω και νεράκι. Σας έχω δώσει περίπου 150 με 200 ml. Μπορεί να πάρει και παραπάνω. Θα ρίξω βέβαια εδώ 200 ml μέσα. Και ανακατεύουμε και θέλω να προσέξετε πάρα πολύ το πώς πρέπει να είναι το μείγμα. Ανακατεύουμε, θέλουμε το αλεύρι να διαλυθεί πάρα πολύ καλά. Ωραίο τραγουδάκι αυτό. Δε μ' αγαπάς. Βλέπετε πώς έχει γίνει. Έχει γίνει σαν χυλός. Θα του βάλω ακόμα λίγο γιατί θέλω να το δείτε πώς πρέπει να είναι κανονικά. Βάζω περίπου ακόμα 50 ml μέσα. Τέλεια. Ανακατεύω. Θέλω να μοιάζει, ξαναλέω, σαν κουρκούτι, παιδιά μου. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ πέρα είσαι.
Αυτή είναι η σύστασή του. Αυτή τη σύσταση θέλω να έχει. Γιατί αν δεν μου βάλετε, αν δεν γίνει μάλλον έτσι, θα σας γίνει πάρα πολύ σφιχτή και δεν θέλουμε, θέλουμε να είναι λίγο αφράτη. Βέβαια, στα Γιάννενα τη συγκεκριμένη πίτα την κάνουν πολύ πιο λεπτή. Την βάζουν σε μεγάλα ταψιά. Εγώ την έχω κάνει λίγο τσουποτή, γιατί μου αρέσει να είναι λίγο τσουποτούλα ωραία. Την κάνουν πολύ λεπτή, για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι, απλά μου αρέσει έτσι να έχει λίγο σώμα που λέω εγώ, να έχει να μασάει ο άλλος. Πάμε τώρα για ένα πολύ βασικό μυστικό. Έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 180 βαθμούς στον αέρα και έχω βάλει ένα ταψάκι μέσα, το οποίο θα ψήσω την πίτα για να μου καεί. Πάμε να δούμε το ταψί. Εδώ πέρα. Τέλεια. Λοιπόν, γιατί το κάνω αυτό, παιδιά μου? Γιατί, ας σας δείξω εδώ. Θέλω να μου ψηθεί και από κάτω, να μου δημιουργηθεί μια κρούστα και από κάτω από την πιτούλα μου. Γι' αυτό το λόγο. Άρα, έχω κάψει το ταψί μου πάρα πολύ καλά. Το έχω αφήσει κανένα δεκάλεπτο σε 180 βαθμούς. Και θα ρίξω λαδάκι. Εδώ είσαι. Λαδάκι. Καλό. Πολύ ωραία, για να μην μας κολλήσει η πιτούλα. Και θα διάσω το μείγμα μέσα. Θα δω κάνει τον ήχο. Λοιπόν, εδώ. Αδειάζω όλο το μείγμα μέσα, έχει πυρώσει, ξαναλέω, το ταψί. Αν δεν έχει το ορθογώνιο ταψί και σε στρογγυλό, γίνεται μια χαρά, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και πιο λεπτό να το κάνετε, πάλι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εδώ πέρα, κάτσε να πάρω την πετσέτα, μην καώ. Και απλώνουμε το μείγμα μας ομοιόμορφα εδώ πέρα. Τέλεια, αυτό είναι. Σούπερ. Θα πάρω λίγο λαδάκι τώρα. Εδώ κάτσε να το κάνω πιο όμορφο. Σούπερ. Λαδάκι, πασφαλίζουμε με λαδάκι λίγο την επιφάνεια. Τι ωραίο πράγμα. Καλοκαίρι, μυρωδιές. Αυτό είναι το καλοκαίρι, παιδιά μου. Μυρωδιά και ελαφρύ φαγητό. Και βέβαια λίγο πιπεράκι από πάνω. Έτσι θα την κάνουμε λίγο συμπούρμπουλη. Τέλεια. Σούπερ. Έχω προθερμάνει, σαν να λέω, το φούρνο 180, δεν τον έχω κλείσει, τίποτα, παίζει εκεί μπαλίτσα, αέρα. Επιστρέφω και ψήνω, παιδιά μου, για 50 λεπτά με 60. Ωραία, με το που δείτε ότι αρχίζει και παίρνει χρωματάκι η πιτούλα, τότε την αφαιρείτε. Μην φανταστείτε ότι θα τη βγάλετε πάρα πολύ σφιχτή, λίγο θα κρατάει, όσο κρυώνει, αυτή η πίτα συνήθως μπορούμε να τη φάμε και κρύα. Όσο κρυώνει η πιτούλα μας, τόσο πιο πολύ σφίγγει. Οπότε, με το που δείτε ότι έχει πάρει ωραίο χρωματάκι, έτσι, αφαιρέστε τίμο από το φούρνο και είστε μασίφ. Και το γιαουρτάκι, όποιος θέλει να το φτιάξει, αυτό εδώ πέρα που πάει πάρα πολύ μπατζίνα με το γιαούρτι, έχω βάλει γιαουρτάκι, αλατάκι, πιπεράκι, ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο στα περίπου 200 γραμμάρια γιαούρτι, ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο τριμμένο, χυμό από lime. Και λίγο διοσμάκο μπορείτε να βάλετε, είναι, του πάει πάρα πολύ, να έχετε τυπάκι, να βουτάτε τη ζυμαρόπιτά σας, δοκιμάστε τη, εξαιρετική, κάναμε δουλίτσα, παιδιά, πολυτελείας, δεν κάναμε, έτσι βέβαια. Λοιπόν, ευχαριστούμε.